να αλλάξουμε λίγο θέμα, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε λίγο σε μια παρουσίαση και να αναφερθούμε λίγο σε ένα κομμάτι το οποίο είχε αναδείξει και η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και αναφέρομαι βέβαια στα αγροτικά ατυχήματα, σε αυτά τα συμβάντα τα οποία έχουν σημειωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε τώρα ότι η μεγάλη εικόνα των εργατικών ατυχημάτων. Προσέξτε αυτή τη στιγμή σε ποιους κλάδους, σε πανελλαδική κλίμακα. Στο 86,5% βέβαια αφορά αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς. Έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση κινδύνου οι συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων για τη σωματική τους υγεία. Και πόσα βέβαια περιστατικά έχουμε καταγράψει και εμείς το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα στο 2022 με πρωταγωνιστές συνανθρώπους μας, οι οποίοι βέβαια έχουν τραυματιστεί και θανάσιμα, αλλά βέβαια και σοβαρά. Λοιπόν, με αφορμή αυτά τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και βέβαια αφορούν και σε μια πανευρωπαϊκή εικόνα, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα και πανευρωπαϊκά είναι αυτό το φαινόμενο, δηλαδή με αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλιείς, οι οποίοι κινδυνεύουν καθημερινά, θέλω λίγο να πραγματοποιήσουμε ζωντανή σύνδεση. Να πάμε στον κύριο Γιάννη Μανολικάκη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Χανίων, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κατάσταση και το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας και τον ακροατέ σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ένα φαινόμενο, ξέρετε, αφήνουμε λίγο σήμερα στην άκρη τα τροχεία συμβάντα και θέλω να πάμε λίγο στα συμβάντα τα οποία έχουν σημειωθεί στον πρωτογενή τομέα. Αυτά τα ατυχήματα, τα περίφημα ατυχήματα, όπου έχουν στοιχήσει τη ζωή σας στους ανθρώπους μας, στον πρωτογενή τομέα, με τραχτέρ για παράδειγμα. Πώς μπορεί να μπει ένα φρένο? Κοιτάξτε να δείτε, όπως συμβαίνει σε όλα τα εργατικά ατυχήματα, υπάρχει από τη μία η έλλειψη των μέσων ατομικής προστασίας, με αποτέλεσμα να γίνονται τα ατυχήματα και να έχουν τραγικές καταλήξεις, αλλά υπάρχει και η έλλειψη παιδείας. Δηλαδή, όταν παίρνω εγώ πρέπει να υπολογίζω τον κίνδυνο που φέρνει. Και επίσης, υπάρχουν στα τραχτέρ, αναφέρομαι στα τραχτέρ, αλλά είναι και πολλά άλλα. Υπάρχει μια μπάρα η οποία μπαίνει από πάνω. Πολλοί αγρότες βλέπω και την μπάρα την έχουν κατεβασμένη, δεν ξέρω γιατί. Αυτή η μπάρα σώζει ζωές, στην κυριολεξία. Τα ατυχήματα με τα τραχτέρ θεωρώ ότι είναι τόσο επικίνδυνα γιατί δεν υπάρχει κουβούκληση αυτά. Με αποτέλεσμα, εάν βρεθεί και του μπάρει ή βρεθεί κάπου και πάρει και γυρίσει ανάποδα το τραχτέρ, άμεσα κινδυνεύει η ζωή του. Όχι άμεσα κινδυνεύει, σκοτώνεται. Έχουμε το αποτέλεσμα του σκοτωμού εκεί πέρα, του θανάτου του θαλάσσιου τραυματισμού. Είναι λοιπόν η ατομική ευθύνη. Είναι και η ατομική ευθύνη, είναι και η έλλειψη παιδείας. Έτσι. Και η έλλειψη παιδείας. Δηλαδή το «Ωχ, αδερφέ, δεν βαριέσαι, δεν το βάζω», ισχύει σε αυτό. Ξέρετε ότι αυτά τα μηχανήματα είναι πολύ σκληρά μηχανήματα. Δεν είναι... και μπαίνουν και σε πολύ δύσβατες περιοχές. Οπότε θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Δεν είναι μόνο τα τραχτέρ όμως που έχουν τα ατυχήματα, τα αγροτικά ατυχήματα. Εμείς να σας θυμίσω ότι φέτος έχουμε 3 θανάσιμα ατυχήματα. Είναι το ένα με τραχτέρ το οποίο έγινε στους σκηνές του Δήμου Πλατανιά. Έχουμε και άλλα 2 όμως τα οποία γίνανε με ξυλοκοπτικά. Είναι ένας άτυχος πυροσβέστης, μόνιμος πυροσβέστης, ο οποίος καθάριζε τις αιγές του και έφυγε το μηχανάκι, δεν ξέρω πώς, και του έκοψε τη φλέβα με αποτέλεσμα να χάσει αίμα και να πεθάνει από αιμορραγία. Και είναι και ένας άλλος άτυχος, δυστυχώς, στην Κάντανο, στο Δήμο Σελήνο, στο οποίο έφυγε το μηχανάκι και του κόψε το λαιμό. Αυτά είναι τα πρόσφατα, τα οποία είναι και είχαν το τραγικό αυτό αποτέλεσμα, το θάνατό τους. Όπως επίσης έχουμε και συνέχεια ατυχήματα όσο αφορά τώρα που έχουν ξεκινήσει το γεωμάζωμα, ανεβαίνοντας πάνω, μάτια, χέρια. Έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα τα οποία αυτά δεν φαίνονται. Δυστυχώς μόνο τα θανατηφόρα φαίνονται και ακούγονται. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να εστιάσουμε και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή και σε διάφορες υπηρεσίες που θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους. Αλλά τι πιάνω τώρα με την υποστελέχωση, πρόεδρε, τι κομμάτι αγγίζουμε? Αλλά μήπως θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα και εκεί? Είναι κάπως ανεξέλεγκτη κατάσταση. Ο καθένας θα πάρει ένα ξυλοκοπτικό στα χέρια, ο καθένας θα ανέβει σε ένα τρακτέρ, παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να έχει δίπλωμα, θα πρέπει να έχει άδεια. Ναι, ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η αρμόδια. Νομίζω ότι είναι το Υπουργείο Βιομηχανίας είναι αρμόδιο όσο αφορά τα τρακτέρ.
και μόνο στα αγροτικά μηχανήματα. Το άλλο τώρα είναι καθαρά ατομική ευθύνη και να μην πω είναι και κακή ώρα, έτσι. Το άλλο κακή ώρα. Ανέβηκα με το μηχανάκι πάνω στο δέντρο, προσπάθησα να το κόψω, γλίστρησα και εκεί που, έπεσα, έπεσε το μηχανάκι μαζί μου και μου κόψε το λαιμό ή μου κόψε την αρτηρία. Οπότε, προτροπή, καθώς διανύουμε και μία περίοδο ελαιοσυγκομιδής, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν μπορεί να παίζει κάποιος με την σωματική του ακαιρεότητα, αλλά και με τη σωματική ακαιρεότητα του διπλανού του. Και να φοράμε και τα προστατικά μέσα προστασίας. Έτσι, στο γεμάζωμα υπάρχουν μέσα προστασίας, προστατικά. Υπάρχουν τα γυαλάκια που βάζουμε τις υγιές για να μην μπουν μέσα στα μάτια μας. Έτσι, όπως και στο κόψιμο των χόρτων, έχουμε πρόβλημα και εκεί, γιατί τα χορτοκοπικά είναι, όλες αυτές οι αγροτικές δουλειές είναι πολύ σκληρές δουλειές. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σκληρές δουλειές και είναι χειρολακτικές οι πιο πολλές. Όλες μάλλον οι δουλειές είναι χειρολακτικές, έξω στο τρακτέρ που θέλει βέβαια την αναλογική πείρα. Μάλιστα. Θέλει πολύ προσοχή γιατί και στην κούραση του καθενός δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει, τι θα ξεχάσει να κάνει και να του στοιχήσει βέβαια ένα τραυματισμό ή ένα θανάσιμο τραυματισμό. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Πιάσαμε ένα θέμα το οποίο θα δώσουμε συνέχεια και το επόμενο διάστημα.